Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Tourism Day είναι πάλι κοντά σας, μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο τουρισμού, των μεταφορών και του τουριστικού real estate. Ένα Tourism Day εν μέσω ακυρώσεων, μεμονωμένων κυρίως πακέτων. Ευτυχώς ακόμη δεν έχουμε ακυρώσεις στα charter. Υπάρχει μια βραδύτητα βέβαια στις κρατήσεις και ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα και στην τροφοδοσία, αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία. Πριν όμως περάσουμε στα θέματα της εκπομπής, να παρακολουθήσουμε μαζί τις ειδήσεις εβδομάδας. Ψηλά στις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών παραμένει η Ελλάδα, σύμφωνα με το Γερμανικό Ταξιδιωτικό Σύνδεσμο DRV, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών με φόντο το ελληνικό δημοψήφισμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακυρώσεις προγραμματισμένων διακοπών στην Ελλάδα και ούτε αναμένονται κίνδυνοι ή περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών. Όπως σημειώνει, η χώρα μας βρίσκεται και φέτος μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών για τους Γερμανούς. Αυτές τις μέρες περνούν τις διακοπές τους στην Ελλάδα περίπου 200.000 με 250.000 Γερμανοί τουρίστες με συνεχή αυξητική τάση. Η Aegean και η Olympic Air, προκειμένου να διευκολύνουν τους Έλληνες επιβάτες, αναστέλουν το τέλος εξυπηρέτησης που ανέρχεται σε 20 ευρώ σε όλα τα εισιτήρια που αγοράζονται με μετρητά από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στα ελληνικά αεροδρόμια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή ισχύει μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά 150.000 ωφελούμενους και αναμένεται να ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Ο κοινωνικός τουρισμός προσφέρει δωρεάν διακοπές σε άνεργους και εργαζόμενους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα για 1 έως 5 διανυκτερεύσεις. Ένα διαφημιστικό βίντεο διάρκειας 2 περίπου λεπτών με τις ομορφιές της Καλαμάτας δημιούργησε η Air Visual. Τα τοπία της Καλαμάτας έχουν αποτυπωθεί από ψηλά και αναδεικνύουν τις ομορφιές της με ένα διαφορετικό τρόπο. Η Air Visual ειδικεύεται στην επαγγελματική, εναέρια και πήγαια κινηματογραφική βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της εβδομάδας και να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της εκπομπής. Έχουμε τον Τίμα Ανανιάδη, τον Γενικό Διευθυντή της Starwood, στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Βρισκόμαστε σε ένα εκ των εμβληματικότερων ξενοδοχείων της χώρας, το ιστορικό ξενοδοχείο King George, στην πλατεία Συντάγματος. Ανήκει στο brand The Luxury Collection του ομίλου Starwood. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Γενικό Διευθυντή της Starwood στα Βαλκάνια, Τίμα Ανανιάδη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Και θέλω έτσι να μας δώσετε το στίγμα του ομίλου Starwood στην Ελλάδα. Παραμένουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια περίπου στα ίδια ξενοδοχεία, 12 μονάδες με την Κύπρο. Το King George, όπως ξέρετε, ήταν η τελευταία μονάδα που εντάχθηκε στην αλυσίδα μας. Είναι μέρος του κόμπλεξ της Μεγάλης Βρετανίας και του ομίλου Λάμψα από πλευράς και ανήκει στην τράπεζα της Eurobank. Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία, η μόνη διαφοροποίηση προς το παρόν είναι ότι ο Αστέρας τα τελευταία χρόνια με όλες τις διαφοροποίησεις που έχουν γίνει στην ιδιοκτησία τους έχει περάσει πλέον στο franchise κομμάτι και όχι στο operating κομμάτι το δικό μας. Εύλογο, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσον θα διαρκήσει αυτή η συμφωνία εφόσον θα πουληθεί στους καινούριους ιδιοκτήτες. Νομίζω ότι είναι 3 τα υποψήφια σχήματα σαν αλυσίδες ξενοδοχείων που έχουν ενδιαφερθεί για τον Αστέρα, έτσι, στο διαγωνισμό του Ταϊπέδ. Σωστά. Στην ουσία η δικιά μας η συζήτηση γίνεται με τον καινούριο ιδιοκτήτη. Ήταν η Four Seasons και είναι, από ό,τι ξέρω, και δεν ξέρουμε την τρίτη αλυσίδα ποια είναι. Πάντως η ιδιοκτησία, η καινούργια ιδιοκτησία, όπως ξέρετε. Εσείς με ποιο brand θα συζητάτε? Το St. Regis. Το πιο luxurious που είναι, το πιο luxury brand που έχουμε. Το πιο exclusive brand που έχουμε. Και είναι αυτό συνήθως που χρησιμοποιούμε και για κατοικίες, για το residential κομμάτι που έχουμε εμείς.
Και το άλλο θα ήταν potential, πιθανότατα το W brand για το Westin. Το Premium Westin που είναι το παλιότερο ναυσικά. Μιλάμε για ιδιαίτερης πολυτέλειας ξενοδοχεία. Mm-hmm. Έτσι να μας περιγράψετε ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του W από το St. Regis. Διαφορά είναι καθαρά στο κομμάτι του πελατολογίου και τι προσφέρει το ξενοδοχείο από πλευράς. Το ένα είναι modern luxury και το άλλο είναι classic luxury. Να το πούμε στα αγγλικά. Mm-hmm. Το ένα είναι κλασικό για τον κλασικό μας πελάτη. Το traditional, που θα λέμε, τον παραδοσιακό πελάτη. Το άλλο είναι για πιο νεανικό κοινό. Είναι το lifestyle ξενοδοχείο που το ονομάζουμε εμείς, που έχει mm-hmm. διαφορετικό luxury, πολύ πιο ελαφρό και πολύ πιο κοινωνικό. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το εξάμηνο του 2015, το οποίο είναι σαφώς καλύτερο από το 2014. Και αν δεν υπήρχε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, θα μιλάγαμε για χρονιά ρεκόρ ενδεχομένως. Για χρονιά ρεκόρ και στα δύο ξενοδοχεία. Και γενικά όλη τη στιγμή. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς για τα δικά σας brand? Για τα δικά μας brand ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, στην πλευρά του Ιουνίου, ήμασταν σαφώς πολύ καλύτερα από το 2014 και στα νούμερα του 7 συν. Που σημαίνει ότι θα είχαμε μία απόδοση με σχέση το 2014, περίπου 10-15% αύξηση, που εκτός από αυτό είχαμε και πολύ καλές προοπτικές για το 2016. Δηλαδή, τις κρατήσεις που είχαμε για το 2016, οι κρατήσεις με σύγκριση την περισσότερη χρονιά ήταν mm-hmm. πολύ καλύτερες για το 2015. Αν έρθουμε στην Αθήνα τώρα, η οποία mm-hmm. ως επιτοπλίστων, εξ όσων γνωρίζω, δουλεύει με μεμονωμένους πιο πολύ. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική όθηση στις κρατήσεις μέσω ίντερνετ, mm-hmm. Αλλά και μέσω πρακτορείων που δουλεύετε. Mm-hmm. Για πέστε μας, αυτή η διαφοροποίηση πόσο καλό είναι για τα έσοδα μιας μονάδος από το να δουλεύει αποκλειστικά με tour operating? Κοιτάξτε, απλώς να το διαχωρίσουμε λιγάκι. Το κομμάτι το δικό μας, τουλάχιστον στα δύο τελευταία ξενοδοχεία, το tour operator, όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα, για μας είναι ένα το πολύ... Το λέω αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Γιατί στο Κώστα Ναβαρίνο δουλεύετε με τον operator. Αν μιλάμε για αυτά τα δύο ξενοδοχεία, το tour operator κομμάτι είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Μιλάμε για ούτε 2-3%. Έχουμε συνήθως πρακτορία που κλείνουν μαζί μας και το κομμάτι του το διεκτυακτό που κλείνει περίπου 40% των κρατήσεων. 40% γίνεται μέσα από το δίκτυο της Starwood. Μέσα των δικών μας συστημάτων που είναι η Starwood, είναι τα Expedia και Bookings, είναι τα απευθείας που έρχονται από άλλα κανάλια που δεν έχει καμία σχέση με το τηλέφωνο. Περίπου άλλο και το υπόλοιπο είναι, έχουμε και πολύ μεγάλο τηλέφωνο, γιατί έχουμε το corporate group που έρχεται, ο corporate πελάτης που έρχεται, που αυτός συνήθως θα κλείσει με τηλέφωνο, γιατί έχει ένα συμβόλαιο μαζί μας και μπορεί να κλείσει απευθείας. Το Sheraton που έχετε στη Ρόδο, για παράδειγμα. Αυτό είναι περίπου 60% tour operators. Tour operators, ανάλογα δηλαδή τον προορισμό και τη ανάλογα μονάδα, το προορισμό, έτσι κινείστε. Ναι. Και το ίδιο και με τον Κώστα Ναβαρίνο, έχει περίπου 50% tour operator. Mm-hmm. Και τα νησιά περίπου 30%. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα νησιά, Μύκονος, Σαντορίνη. Θέλω έτσι να πάμε λίγο στο ψητό της υπόθεσης, mm-hmm. που έχει να κάνει με το έντονο κλίμα βεβαιότητας και όλο αυτό το σκηνικό τρόμου mm-hmm. που έχει καλύψει το προϊόν του τουρισμού της Ελλάδος, το οποίο για να λειτουργήσει προϋποθέτει ένα μόνο πράγμα, σταθερότητα. Mm-hmm. Πώς το έχει νιώσει η Starwood και ποιες είναι οι ασκήσεις, το crisis management που έχετε εφαρμόσει προκειμένου να ανταπεξέλθετε σε αυτό το αδιέξοδο? Ναι. Όπως ξέρεις, εμείς το έχουμε ζήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Ειδικά η κρατία συντάγματος. Οπότε, επειδή υπήρχε αυτή η ανησυχία από τον Απρίλιο ή τα τέλος Απριλίου, ότι μπορεί να έχουμε κάποιες δύσκολες στιγμές τον Ιούνιο, όταν θα ήταν να κλείσει η συμφωνία, είχαμε κάπως προετοιμαστεί τουλάχιστον
το κομμάτι του εξόδου και πώς θα αντιμετωπίσουμε το έξοδο σε περίπτωση που θα υπήρχε αυτή η κρίση. Αυτό που έγινε, βέβαια, μας έπιασε σχεδόν ξαφνιασμένους, αν και είχαμε κάποιες προετοιμασίες περίπου 2-3 εβδομάδες πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το πρόβλημα άρχισε τις τελευταίες 5-6 μέρες, όταν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βγήκαν στο Σύνταγμα και ανακοινώσανε όλα αυτά που ήταν ανακοινώσανε. Οπότε εκεί υπήρχε μια πραγματική ανησυχία και τότε αρχίσανε κάποιες ακυρώσεις. Μέχρι και την Δευτέρα, η αλήθεια είναι, δεν υπήρχε καμία ακύρωση, ήταν όλα ομαλά. Είχαμε κάποιες ερωτήσεις από τα groups, βέβαια, περισσότερο τα αμερικάνικα δεν groups. Δεν υπήρχε όμως και ένα πάγωμα σε νέες κρατήσεις. Το πάγωμα των κρατήσεων άρχισε από την Τρίτη-Τετάρτη, μιλάμε για αυτή την εβδομάδα. Το πάγωμα άρχισε αυτή την εβδομάδα. Τη συνέχεια της συνέντευξης του Τίμα Νανιάδη θα την παρακολουθήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, αφού προηγουμένως περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάλι μαζί στο Tourism Day και να περάσουμε να παρακολουθήσουμε μαζί το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Τίμα Νανιάδη. Πώς τα βγάζει πέρα μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, η οποία, εντάξει, πρέπει να έχει ανακαλύψει μεγάλα αποθέματα ρευστού για να μπορέσει να τα απεξελθεί. Όπως σας είπα, επειδή περιμέναμε κάτι... Είχατε προετοιμαστεί. Προετοιμαστήκαμε από το πλευρά εξόδου το ότι έχουμε έναν αρκετό εφοδιασμό, θα έλεγα, για τους επόμενες 2-3 εβδομάδες. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να, από υλικά που χρειαζόμαστε για τα δωμάτια. Δυστυχώς δεν μπορεί να έχεις κρέας για ένα μήνα και ψάρι, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι των προϊόντων και τα υλικά που χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε την ομαλή πορεία του ξενοδοχείου, αυτό με τις επόμενες 3-4 εβδομάδες υπάρχει αυτό το υλικό. Το δεύτερο κομμάτι που κοιτάξαμε και κοιτάμε άμεσα είναι, έχουμε μιλήσει ήδη με τους δικούς μας προμηθευτές, το ότι αν φτάσουμε σε σημείο που δεν μπορούμε να πλέον να εισάγουμε το προϊόν που έπρεπε να εισάγουμε, να έχουν προϊόν διαφορετικό που υπάρχει στην αποθήκη τους να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό για το εύλογο μέλλον, για 2-3-4 εβδομάδες μετά από εκεί. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ναι. Θα το πάω λίγο πιο μπροστά. Πόσες είναι οι εβδομάδες αβεβαιότητας που μπορεί να αντέξει ακόμα ο ελληνικός τουρισμός, για να μπορεί να αναστραφεί κάπως η κατάσταση. Εάν το κάποιο συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο όπως είναι τώρα, θα μας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, όπως ξέρετε. Πάντως, capital controls, όπως ήταν στην Κύπρο, που εν τέλει σε 2-3-4 εβδομάδες μπορούσες να επανήλθαν κάποιες συναλλαγές με το εξωτερικό. Υπήρχαν συναλλαγές, μπορούσες να κάνεις συναλλαγές εντός χώρας εύκολα και υπήρχε η ρευστότητα. Δεν θα με δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε, η ανησυχία αυτή τη στιγμή που υπάρχει από τους tour operators και από τους τουρίστες τους ίδιους και από τα συνέδρια που είναι να έρθουν, είναι μία αστάθεια που έχει σαν αιτία το ότι αν αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους, αν αυτοί μπορούν να βγάλουν χρήματα από το ATM, αν τα λεφτά τους είναι ασφαλές, μόλις θα στείλουν στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα τρία θέματα τους. Εάν αυτό λυθεί, το capital control, δεν νομίζω η μισή φίλη του καταλαβαίνει τι σημαίνει. Πρέπει να του εξηγήσει κάποιου τι σημαίνει capital control. Ναι, βέβαια. Ναι. Οπότε. Φροντίσαμε και εμείς να το μάθουμε. Ακριβώς. Ναι. Εμείς το μάθαμε, αλλά στην ουσία, εάν πάρω
την Κύπρο πριν από πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πλέον, ότι σε 3-4 μήνες, βέβαια μπορεί να χάσουμε και τη σεζόν μέχρι τότε, τα πράγματα ήταν λίγο πιο, ήταν θετικά βέβαια και δεν δημιούργησε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, φαντάζομαι ότι οι πληρότητες σας εδώ είναι αυξημένες και από τους δημοσιογράφους που έχουν. Έτσι, έχετε πάρα πολλούς δημοσιογράφους στα δύο ξενοδοχεία. Μερικούς, όχι όλους, γιατί όπως ξέρετε, δεν τους αφήνουμε να κάνουν το ρεπορτάζ από τα μπαλκόνια μας. Οπότε αυτό περιορίζει αυτούς που θέλουν να μείνουν με εμάς. Αλλά και γενικές γραμμές προτιμώ τον τουρίστα παρά τον δημοσιογράφο. Αλίμονο. Χωρίς να. Τώρα, βέβαια, γνωρίζω ότι είναι άκερο. Αλλά επειδή υπήρχαν αυτές οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, οφείλω να σας το θέσω το ερώτημα. Ξέρω ότι εξυφαίνεται κάποια σχέδια επενδυτικά, όχι μόνο εσείς, αλλά και επενδυτές που ήρθαν να σας συναντήσουν για να δώσετε το brand σας σε κάποια τα ξενοδοχεία τους. Για μιλήστε μας για αυτά τα σχέδια. Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα, παρότι υπάρχει αυτή η αστάθεια. Η κοινωνικότητα είναι με ξενοδοχεία υπάρχοντα που είναι ή κλειστά ή χρειάζονται ανακαίνιση με καινούριους επενδυτές. Έχουμε 2 ή 3 περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που είμαστε σε αρκετά προχωρημένες συζητήσεις και εάν όλα πάνε καλά τους επόμενους μήνες, πιστεύω τις επόμενες 4-5 μήνες θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για μονάδες. Που σημαίνει ότι η Starwood δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και είναι σημαντικό αυτό. Η Starwood δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, πάντοτε έδινε. Επειδή είμαστε μια εταιρεία που είναι σχεδόν σε όλο τον κόσμο και καταλαβαίνει κρίσεις και καταλαβαίνει δύσκολες περιπτώσεις, οι πολιτικές είναι αυτές, οι οικονομικές, οπότε είμαστε συνηθισμένοι να περνάμε, ξέρουμε όλα ότι είναι κάπως και κυκλικά, έτσι. Κύριε Ανιάδη, να σας ευχαρίσω για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Μας κάνατε πιο σοφούς για το πώς βλέπει ένας κολοσσός ξενοδοχείων διεθνώς την τουριστική αγορά της Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε πώς βλέπει η Starwood τον τουρισμό στην Ελλάδα, είδαμε πώς αντιμετωπίζει την κρίση, να δούμε όμως πώς το βλέπουν και τα τουριστικά γραφεία της χώρας. Μιλήσαμε με τον αντιπρόεδρο του ΧΑΤΑ, του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Γιώργο Παλιούρα. Είμαστε στην καρδιά του τουρισμού της Αθήνας. Κάθε μέρα από αυτό το σημείο περνάνε χιλιάδες τουρίστες, είτε για το Μουσείο της Ακροπόλεως, είτε για την Ακρόπολη. Πώς κινείται όμως η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο? 6 μήνες, θετική, τώρα είμαστε στα Capital Controls. Αυτά και πολλά άλλα θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Γιώργο Παλιούρα. Κύριε Παλιούρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την περίοδο στην πρωτεύουσα? Η σεζόν ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά. Στόχος μας ήταν να υπερβούμε την περσινή χρονιά και να καταλήξουμε σε μια χρονιά ρεκόρ για τον εισερχόμενο τουρισμό μας. Τις τελευταίες 3 ημέρες έχουμε κάποια μείωση μεμονωμένων κρατήσεων. Ευτυχώς τα μεγάλα οργανωμένα γκρουπ από τους μεγάλους tour operator συνεχίζουν τους ρυθμούς τους κανονικά, βέβαια δεν μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα των νέων κρατήσεων προς το παρόν. Αυτές οι ακυρωμένες κρατήσεις προήλθαν μετά την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα? Υπάρχει μία ανησυχία και μία αναστάτωση απολύτως φυσιολογική από μεμονωμένους ταξιδιώτες και ναι, οι λίγες ακυρώσεις που έχουμε τις 3 τελευταίες ημέρες προέρχονται από μεμονωμένους ταξιδιώτες οι οποίοι σαφώς ανησυχούν μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος. Θέλω έτσι να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας
τι αγκυλώσεις, τι προβλήματα δημιουργεί στον τουρίστα το λεγόμενο capital control. Να πούμε ότι τα προβλήματα είναι κυρίως πρακτικά, γιατί ουσιαστικά μπορούν και χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες. Είναι οι περισσότεροι έμπειροι ταξιδιώτες, αυτοί ειδικά που βρίσκονται στην Αθήνα γιατί είναι περιηγητές. Σαφώς όμως όταν βλέπουν ουρές στα μηχανήματα, στα ATM, αυτό τους δημιουργεί μία αναστάτωση και σαφώς μία καθυστέρηση, καθώς μπορεί να είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν για κάποιο μικρό διάστημα μέχρι να κάνουν την ανάληψή τους. Αυτή την περίοδο έχουμε τουρίστες από όλη την Ευρώπη και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από πού εστιάζεται αυτή η άνοδος της κίνησης φέτος? Η άνοδος προέρχεται από όλες τις αγορές. Η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από νέες αγορές, όπως είναι η Ασία, η Ινδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο, οπότε έχουμε ένα πολύ μεγάλο μείγμα εθνικοτήτων που έρχεται. Δυναμικό σχεδόν από όλη τη γη βρισκόμαστε στο σημείο όπου ενδεχομένως οι Ευρωπαίοι θα προσπεράσουν τις επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, που έχουν μια φυσιολογική μείωση από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε και επανέρχονται δυναμικά. Κύριε Παλιούρα, με το χέρι στην καρδιά, τι θα σήμαινε για τον ελληνικό τουρισμό αν αυτή η κρίση κρατούσε 2 εβδομάδες ακόμα? 2 εβδομάδες ακόμα ενδεχομένως να ήμασταν σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές μας κρατήσεις και να καταλήξουμε με ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό συνολικό αποτέλεσμα της χρονιάς. Εάν υπερβούμε τις 2 εβδομάδες, φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε περισσότερες πιέσεις, ενδεχόμενες ακυρώσεις, κάτι το οποίο συνολικά θα μας φέρει μια υστέρηση εισερχόμενου τουρισμού. Αν όχι και ανεπίστρεπτη ζημιά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ο τουρισμός είναι μια υπηρεσία με ημερομηνία λήξης. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που χάνουμε κρατήσεις, δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψουμε και να την αντικαταστήσουμε. Εδώ που βρισκόμαστε βλέπουμε αρκετούς τουρίστες που προέρχονται σίγουρα από κρασγερόπλια. Το καταλαβαίνουμε. Γνωρίζω ότι η ιδιοκτησία σας είναι η Orange Cruises. Χιλιάδες κάθε χρόνο Έλληνες ταξιδεύουν μέσω ημών στο εξωτερικό. Θέλω να μας πείτε αν από αυτή την κρίση έχει επηρεαστεί η κρουαζιέρα. Σαφώς και έχει επηρεαστεί. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, όπου είναι απειροελάχιστες οι κρατήσεις, είναι πελάτες μας οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε κρουαζιερόπλια στο εξωτερικό ή και αυτοί που είναι με άμεσες αναχωρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η μη δυνατότητα χρήσης των πιστωτικών τους καρτών. Και μια αναφερόμαστε στο κομμάτι του κρουαζιέρα. Πώς είναι η πορεία φέτος σε σχέση με πέρυσι? Όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είναι ένα πάρα πολύ σταθερό προϊόν. Δεν προβλέπω μειώσεις στις αφίξεις μέχρι σήμερα που μιλάμε. Για τον εξερχόμενο σαφώς και θα έχουμε τη δυσκολία του ότι δεν θα μπορέσουμε να βρούμε νέες κρατήσεις λόγω της περιραίουσας κατάστασης. Να σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Είδαμε ποια όπλα έχουν στη φαρέτρα τους οι τουριστικοί και ταξιδιωτικοί πράκτορες εν μέσω κρίσεως, αλλά σίγουρα Έλληνες θα ταξιδέψουν όπως και να έχει, όποια προβλήματα και να υπάρχουν. Ένας λοιπόν προορισμός που αξίζει να τον επισκεφτείς είναι η Λακωνία. Ας δούμε το σχετικό βιντεάκι. Στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, ο νομός Λακωνίας προσκαλεί τον επισκέπτη σε ένα μοναδικό ταξίδι στη φύση, στην ξεχωριστή τοπική παράδοση, αλλά και στην πλούσια ιστορία της περιοχής, που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ο νομός Λακωνίας διαιρείται σε 5 δήμους, της Ανατολικής Μάνης, του Ευρώτα, της Ελαφωνήσου, της Μονεβασιάς και της Πάρτης. Από τις πιο δημοφιλείς περιοχές είναι αναμφίβολα η Μονεμβασιά. Οι ντόπιοι την αποκαλούν και Μονεμβάσια ή Μονεμβασία, ενώ οι Φράγκοι στο παρελθόν την ονόμαζαν Μαλβαζία. Η γραφική αυτή περιοχή
είναι περισσότερο γνωστή από το μεσονικό της Φρούριο. Το κάστρο, το Γιβραλτάρ της Ανατολής, όπως αποκαλείται, επειδή μοιάζει με το βράχο του Γιβραλτάρ, συνδέεται με τη νέα πόλη, με γέφυρα, από την οποία πήρε το όνομά της και ο νέος οικισμός. Στο εσωτερικό του απαγορεύονται τα οχήματα, στοιχείο που εντείνει τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα του τοπίου. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τις δεκάδες εκκλησίες, τα αρχοντικά πλούσια εμπόρων και να επισκεφθεί το σπίτι που έζησε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Η νέα πόλη, η γέφυρα, δεν διαφέρει από οποιοδήποτε νεόχτιστο παραλιακό θέρετρο, εκτός ίσως από το γεγονός ότι προσφέρει μία μοναδική θέα στο κάστρο. Οι παραλίες της Μονεβασιάς, πάνω από 50, είναι αμμώδεις ή με πολύχρωμα βότσαλα και πολλές από αυτές έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία. Εάν ο δρόμος σας βγάλει στην ξεχωριστή αυτή περιοχή της Ελλάδας, επιλέξτε την ως προορισμό για τις διακοπές σας. Μετά από αυτή τη σύντομη επίσκεψη στη Λακωνία, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα είστε κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.